χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συνεχίζουμε το μάθημά μας από την Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και βρισκόμαστε στο ΙΓ κεφάλαιο και διαβάζουμε σήμερα το 5ο εδάφιο. ΙΓ, Β' Κορινθίους, σελίδα 1028. Εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δε γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τη. Εαυτούς εξετάζετε. Από εκεί ξεκινάμε. Εαυτούς εξετάζετε. Μη δίνει σημασία, μην επικεντρώνεσαι στο τι κάνει ή τι λέει ο ένας ή ο άλλος. Δεν σε ωφελεί καθόλου. Απεναντίας, σε αποπροσανατολίζει. Όσο πιο πολύ ασχολείσαι με τους άλλους, τόσο πιο πολύ χάνεις την επαφή με τον Κύριο, διότι μην ασχολούμενος με τον εαυτό σου, χάνεις την επαφή με τον Κύριό σου. Η ενασχόληση με τα άλλα ή με τους άλλους σε κάνει να χάνεις τον Κύριο, διότι ο Κύριος κερδίζεται, γίνεται αισθητός και ορατός μόνον όταν ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Ο ασφαλέστρος τρόπος να χάσεις την επαφή με τον Κύριο είναι να ασχολείσαι με τους άλλους, ακόμα και αν πράγματι οι άλλοι λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Σε τι σε ωφελεί να προβαίνεις σε ορθές διαπιστώσεις για το τι γίνεται με τον Α ή τον Β, με τη γυναίκα του, με τον άνδρα της, με το παιδί του ή με τον οποιοδήποτε άλλο? Πράγματι, οι διαπιστώσεις που προβαίνεις μπορεί να είναι ορθές, αλλά όσο πιο πολύ ασχολείσαι με αυτά, τόσο πιο πολύ χάνεις τον Κύριο επειδή δεν ασχολείσαι με τον εαυτόν σου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν το δίνει μόνο σε σένα ο Κύριος, αλλά το δίνει και σε μένα και το δίνει και σε κάθε έναν από μας, εάν πραγματικά θέλουμε να έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Εαυτούς λοιπόν εξετάζετε. Από εκεί ξεκινάει η υγιής πνευματική ζωή. Από το αν και κατά πόσο εξετάζουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που κάνει ενδοσκόπηση και βλέπει τα κινήματα που αναπτύσσονται μέσα του ή εξετάζει τους λογισμούς του, αν είναι ή αν δεν είναι από το Λόγο, από το Πνεύμα του Θεού, αυτός μόνον μπορεί να προκόψει πνευματικά, να προδέψει. Και τι μιλάμε να προκόψει πνευματικά? Εννοούμε να έχει κοινωνία με το Θεό τέτοια που να τον οδηγεί ο Θεός στην καθημερινότητά του, να τον παρηγορεί στις δύσκολες στιγμές του και να του κάνει συντροφιά, να αισθάνεται τη συντροφιά του στη μοναξιά του. Επαφή με τον Κύριο, κοινωνία με το Θεό, την στιγμή της μοναξιάς. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο. Να μπορεί δηλαδή κάποιος να ζει χωρίς να παραπέει, όταν είναι είτε μόνος ή μόνη, ή όταν τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, ή αν βρίσκεται σε μία κατάσταση προσμονής κάποιου πράγματος το οποίο δεν έρχεται και εκεί που πάει να το ακουμπήσει απομακρύνεται. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταραίουμε, πανικοβαλόμαστε? Εάν δεν έχουμε κοινωνία με τον Κύριο, πράγματι αυτό θα συμβεί. Επομένως το ζητούμενο είναι, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει στη ζωή μας, αν είμαστε μόνοι ή αν είμαστε με παρέα, αν τα πράγματα πάνε καλά ή αν δεν πάνε και τόσο καλά, τίποτα από όλα αυτά τελικά δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι αν όλα αυτά τα περνάμε έχοντας την πληροφορία και τη βεβαιότητα, την αίσθηση ότι ο Κύριος είναι δίπλα μας. Το περπάτημά μας δεν είναι εν διανοήσει, αλλά είναι εν αισθήσει.
όχι εν φαντασία, εν αισθήση. Και όταν λέμε αίσθηση, δεν εννοούμε αυτό το οποίο νομίζω ή φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι αίσθηση, αυτό είναι φαντασία. Αίσθηση είναι αυτό το οποίο κάποιος γεύεται. Έχω την αίσθηση ότι το φαγί αυτό είναι πολύ αλμυρό. Γιατί το αισθάνεται και το λέει. Δεν το φαντάζεται, γι' αυτό μιλάμε για αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι ο καφές παρά είναι γλυκός. Έπεσε παραπάνω ζάχαρη. Έχει την αίσθηση γιατί το γεύεται. Δεν το φαντάζεται. Επομένως, η αίσθηση δηλαδή της παρουσίας του Θεού, είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το γεύεται μόνον όταν ασχολείται με τον εαυτόν του και όχι με τους άλλους. Ότι θα πάρει θέση σε κάτι που δεν είναι σωστό ή γραφικό, δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Οφείλουμε να παίρνουμε θέση. Άλλο πράγμα να πάρουμε θέση την ώρα που πρέπει και άλλο πράγμα να ασχολούμαστε μονίμως με τον άλλον ή με την άλλη, χάνοντας την ουσία του πράγματος, που είναι να έχω επαφή με τον Κύριο, μια επαφή την οποία θα την έχω μόνο όταν ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Επειδή λοιπόν υπάρχει πάντοτε αυτός ο κίνδυνος μέσα στην Εκκλησία, από εκείνη την εποχή, να ασχολείται κάποιος μονίμως με τους άλλους, και επειδή ο Παύλος γνωρίζει αυτήν την ανθρώπινη, την αντικειμενική ανθρώπινη παθογένεια, έρχεται και λέει, προσέξτε, εαυτούς εξετάζεται. Από εκεί ξεκινάτε πρώτα. Ο Πέτρος κάποια στιγμή ελέγχθηκε με ευγενικό τρόπο από τον Κύριο, όταν ασχολιόταν όχι με τον εαυτόν του και με αυτά που του λέγει ο Κύριος, αλλά ασχολιόταν με τον Ιωάννη. Ξέρεις τι είναι να σου μιλάει ο Θεός? Τρεις φορές τον ρώτησε, Πέτρε, με αγαπάς περισσότερο τούτον? Τρέφε τα αρνία μου, πρόσεχε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου. Τρεις φορές βρίσκεται σε ένα διάλογο, ο Θεός του απευθύνει το λόγο. Και ενώ ο Θεός του μιλάει, ο Πέτρος ακούει και βρίσκονται σε κοινωνία, ξαφνικά ο Πέτρος ασχολείται με τον Ιωάννη, με κίνδυνο να βγει εκτός συχνότητας. Και επειδή ο Κύριος βλέπει τον κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός συχνότητας, τι του λέει? Εάν αυτός πρόκειται να μείνει μέχρι εγώ να έρθω, τι προσέ, σι ακολούθη με. Τι ασχολείσαι εσύ με τον Ιωάννη? Σου μιλάω εγώ προσωπικά, λέγει Κύριος, και ασχολείσαι με τον Ιωάννη? Σε τι σε ωφελεί να ασχολείσαι με τον Ιωάννη, με τον Α ή τον Β ή τον Γ, όταν σου μιλάω κιόλας? Δεν είναι ότι δεν του μιλούσε και ασχολιόταν με τον Ιωάννη. Είναι ότι του μιλούσε και ασχολιόταν με τον Ιωάννη. Και ασχολήθηκε με τον Ιωάννη γιατί σου λέει, αυτός δηλαδή θα ευλογηθεί περισσότερο από μένα. Είναι δυνατόν κάποιος να του μιλάει ο Θεός, να έχει αυτή την τιμή και να αισθάνεται ανταγωνιστικά με τον άλλον? Να λοιπόν που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Και του λέει, μην ασχολείσαι με τον Ιωάννη, με ένα πράγμα θα ασχολείσαι. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα που μου δίνει και σου δίνει σήμερα ο Κύριος. Μην ασχολείσαι με κανέναν άλλον. Μένα θα ασχολείσαι, με το να με ακολουθείς. Ακολούθαμε και άσε τι θα κάνω εγώ με τον Ιωάννη, άσε πώς εγώ θα χρησιμοποιήσω τον Α ή τον Β, άσε τι πρόκειται να κάνω εγώ με τον Γ και με τον Δ. Εσύ ακολούθαμε, μόνο αυτό θα κάνεις. Και ξέρεις σημαίνει ακολουθώ τον Κύριο? Ο Κύριος έχει ίχνη, έχει χνάρια. Και τα χνάρια του, οι πατημασιές του, είναι τα εδάφια της Γραφής. Όσο πιο πολύ σκύβεις, τόσο πιο πολύ το Πνεύμα το Άγιο θα στα φωτίζει και θα στα κάνει λόγο προσωπικό προς εσένα. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να ασχοληθείς και εσύ και εγώ είναι εαυτούς εξετάζεται. Τι να εξετάζουμε τους εαυτούς μας? Πρώτον, εάν είστε στην πίστη. Εντάξει, πιστεύω. Καλά, και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Τι εννοεί εδώ εαυτούς εξετάζεται εάν είστε εις την πίστη?
Τι είναι η πίστη? Η πίστης είναι ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός δίνει ένα μήνυμα σε εκείνον που απευθύνεται, αποκαλύπτοντάς του κάτι που δεν φαίνεται, αλλά όμως υπάρχει. Όταν λοιπόν η Γραφή μας λέει «εξετάζετε τους εαυτούς σας αν είστε στην πίστη», είναι σαν να λέει «μέσα σου έχεις δώσει χώρο και τόπο για να σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο». Μιλάει μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί δεν μπορείς να έχεις πίστη εάν δεν μιλάει μέσα το Πνεύμα το Άγιο. Τι να πιστέψεις αν το Πνεύμα το Άγιο δεν μιλάει? Είπαμε ότι η πίστης είναι η αποδοχή μιας πραγματικότητας που δεν είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού, όμως αναγγέλλεται από τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού, τα παραδείγματα της πίστεως που βλέπουμε στην προς Εβραίους επιστολή, είναι παραδείγματα ανθρώπων που πίστεψαν όχι σε κάτι που ηθέλησαν ή που τους άρεσε, αλλά σε κάτι που τους ανηγγέλθη από τον Θεό. Και επειδή τους ανηγγέλθη δι' Αγίου Πνεύματος, αυτοί, την πληροφορία αυτή, δεν την αγνόησαν, ούτε την μίκριναν, ούτε την απέδωσαν σε κάποια φαντασία. Αλλά την πίστεψαν. Και τι σημαίνει την πίστεψαν? Ακούμπησαν επάνω της. Όταν λοιπόν η Γραφή μας λέει «εαυτούς εξετάζετε αν είστε στην πίστη», είναι σαν να σου λέει «ακουμπάς σε αυτό που σου λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, αν στο λέει». Γιατί το «αν στο λέει» δεν εξαρτάται από το Πνεύμα. Από τη στιγμή που σε σφράγισε, δεν εξαρτάται πλέον από το Πνεύμα. Εξαρτάται από σένα αν θα δώσεις τόπο, χώρο και χρόνο στο Πνεύμα να σου μιλήσει. Πρέπει να πούμε το εξής, αδέλφια, ότι δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός αρέσκεται, αγαπά και επιθυμεί να μιλάει σε κάθε παιδί του ανεξαρτήτου ηλικίας. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, όταν θα βρεθείτε ενώπιον ηγεμόνων, βασιλέων και τέλος πάντων οποιασδήποτε καταστάσεως, μη μεριμνήσετε εσείς τι πρόκειται να πείτε. Γιατί κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται, δεν το χρειάζεστε. Τι να την κάνεις εσύ την κουβέντα τη δικιά σου? Είναι ανθρώπινη, είναι πεπερασμένη, σε τι μπορεί να σε ωφελήσει? Την ίδια στιγμή μάλιστα που υπάρχει δυνατότητα λόγω της Πεντηκοστής να μιλάει μέσα σου, όχι η καρδιά σου, όχι το μυαλό σου, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Θα σας δοθεί εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε, διότι δεν είσαστε εσείς οι λαλούντες, αλλά είναι το Πνεύμα του Πατρός σας το οποίο λαλεί μέσα σας. Και το ερώτημα είναι, εαυτούς εξετάζετε αν είστε στην πίστη? Δηλαδή, το Πνεύμα το αφήνετε να μιλάει μέσα σας, ώστε αυτό που θα σας πει να το πιστέψετε και επάνω του να ακουμπήσετε, ώστε να φύγουν οι ανασφάλειες, οι αμφιβολίες και τα άγχη. Αυτή είναι η εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή. Αυτή είναι η πίστη στο Χριστό. Η πίστη δεν είναι μια αποδοχή μιας γενικότερης αλήθειας, αλλά η πίστη είναι εξαιτίας αυτής της γενικής αλήθειας που έχουμε αποδεχθεί να ακουμπάμε σε αυτό που μας λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και το οποίο είναι σύμφωνο με τις Γραφές. Αυτό γίνεται μόνον όταν ο άνθρωπος γονατίζει και αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να τον οικοδομήσει στην πίστη δια ξένων γλωσσών, ή όταν περπατάει στο δρόμο και μονίμως ο νους του, ο εαυτός του, η καρδιά του είναι στραμμένη προς τα άνω. Γιατί μπορείς να προσεύχεσαι όχι μόνο στα γόνατα, βεβαίως και στα γόνατα, αλλά και οδηγώντας και περπατώντας. Το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε κάτι έχει να πει και μέσα στην ημέρα.
Θα μου πεις κάθε μέρα μπορεί να μιλάει ο Θεός. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ σαν πατέρα, εσύ σαν μητέρα ή εσύ σαν παιδί, ο πατέρας σου εσένα ναι, σου μιλάει κάθε πότε, μια φορά το μήνα ή μια φορά το χρόνο? Να το πάρουμε απλά. Είναι δυνατόν ο Θεός, ναι, λέει αυτού του ο Θεός του μιλάει καθημερινά. Γιατί αποκλείεται να μιλάει ο Θεός καθημερινά? Βεβαίως πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος της φαντασίας και η αλήθεια είναι ότι η φαντασία πολλές φορές καλπάζει κατά τρόπον επικίνδυνο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μιλάει. Μπορεί πράγματι κάποιος να κάνει κατάχρηση της έννοιας «μου είπε ο Θεός και μου είπε ο Θεός», πράγμα το οποίο δεν ωφελεί καθόλου, είναι ζημιογόνο. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μιλάει. Το ότι μπορεί πολλοί να είναι φαντασιόπληκτοι, αυτό δεν σημαίνει ότι εμάς πρέπει να μας αποτρέψει αυτό στο να ζητάμε από τον Κύριο να μας μιλήσει, στηριζόμενοι σε μια βασική πνευματική αρχή, ότι έχουμε να κάνουμε με πατέρα. Και ο πατέρας αγαπά να μιλά στα παιδιά του. Και έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο για αυτή τη δουλειά. Γιατί αν δεν είχε δώσει το Πνεύμα το Άγιο να σκηνώνει μέσα μας, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός μιλάει εκτάκτως που και που, όταν εκείνος νομίζει. Στη χάση και στη φέξη. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με ένα παλαιοδιαθηκικό μοντέλο όπου το Πνεύμα σε έκτακτες περιπτώσεις ακόμα και στους δούλους του, τους προφήτες, τους επεσκίαζε, και βλέπουμε φράσεις του τύπου «και επεσκίασε και περιεχήθη το Πνεύμα και επέπεσε το Πνεύμα ή επήλθε το Πνεύμα επ' αυτόν», και τότε βεβαίως προφήτευαν. Αυτές οι φράσεις, αυτές οι λέξεις μαρτυρούν ότι έχουμε να κάνουμε με επισκέψεις Θεού, όχι με εγκατοίκηση. Εάν λοιπόν είχαμε να κάνουμε με ένα παλαιοδιαθηκικό μοντέλο, βεβαίως θα μπορούσε ο καθένας μας να πει ότι, αδελφέ, ο Θεός μιλάει, αλλά δεν μιλάει και κάθε μέρα. Μιλάει όποτε κάνει επίσκεψη. Στην Καινή Διαθήκη όμως, και ειδικά μετά το βίωμα της Πεντηκοστής, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε να κάνουμε με ένα πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Πατρός, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το οποίο κατοικεί στο ανθρώπινο σκεύος. Είναι μια σφραγίδα την οποία ο Θεός την έχει δώσει στην καρδιά του πιστού και άρα διαμένει μονίμως. Όταν κάποιος διαμένει μονίμως κάπου, είναι δυνατόν να μην μιλά συνεχώς στον τόπο όπου βρίσκεται? Δηλαδή, εσύ άμα μείνεις μια εβδομάδα στο σπίτι σου, θα μιλήσεις μια φορά στη βδομάδα ή στο δεκαήμερο? Στο σπίτι σου δηλαδή εσύ να δεν ακούγεται ποτέ η φωνή σου? Η γυναίκα σου δεν την ακούει ποτέ αυτή τη φωνή? Ο πατέρας σου, η μάνα σου, το παιδί σου? Πώς λοιπόν δεν θα ακουστεί η φωνή του Πνεύματος του Αγίου από τη στιγμή που το σώμα μας το έχει κάνει σπίτι του? Αν δεν ακούγεται, αυτό δεν οφείλεται σε εκείνο, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς, για κάποιο λόγο, είτε απογοήτευση, είτε μέρημνα, είτε επιθυμίες άλλων πραγμάτων, δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να λαλήσει. Και αν αυτό το πράγμα λιγάκι πολυκερίσει, τότε σε αυτή την απόσταση έρχεται να εισβάλλει μια λέξη η οποία κάνει πολύ μεγάλη ζωμιά στον άνθρωπο, και αυτή δεν είναι άλλη από την απιστία. Γι' αυτό έρχεται εδώ και λέει «εαυτούς εξετάζεται εάν είστε εις την πίστη». Πότε σου μίλησε το Πνεύμα το Άγιον? Όχι από χάρισμα, γιατί τα χαρίσματα εργάζονται μέσα στον οίκο του Θεού κατά την ώρα της συνάθρησης. Δεν μιλάμε γι' αυτό, το θέλουμε κι αυτό, αλλά δεν μιλάμε τώρα γι' αυτό. Πότε σου μίλησε ο Κύριος για τελευταία φορά μέσα σου? Αυτό είναι που πρέπει να εξετάσεις. Αν έχει καιρό, ή αν αυτό γίνεται σπάνια, ή αν έχουν περάσει μήνες και χρόνια, αυτό μπορεί να μην είναι καλό, αλλά αν το εντοπίσεις, σίγουρα δεν είναι καταστροφικό. Εφόσον πιστείς σήμερα
ότι ο Κύριος θέλει να σου μιλάει με το Πνεύμα του το Άγιο κάθε μέρα. Γιατί ένας πατέρας κάθε μέρα θα μιλήσει στο παιδί του. Είναι τόσο απλός ο Θεός. Ο Θεός είναι πάρα πολύ απλός. Εμείς είμαστε πολύπλοκοι. Και προσοχή. Δεν είναι θέμα ικανότητος. Τελειότητος. Ή αναμαρτησίας. Για να μιλάει ο Θεός σε κάποιον. Συχνά και βεβαίως επί καθημερινής βάσεως, όχι, είναι καθαρά θέμα υιοθεσίας. Δεν θα σου μιλήσει επειδή είσαι καλός και τα κάνεις όλα καλά, θα σου μιλήσει επειδή είσαι γιος, επειδή είσαι θυγατέρα και μετανοείς και διψάς να ακούς τη φωνή. Είναι θέμα μετάνοιας και πεποίθησης του ποιος ακριβώς είσαι. Δεν είσαι κάποιος ή κάποια που το αξίζει. Είσαι κάποιος και κάποια. Είμαστε εκείνοι που έκανε χάρη ο Θεός να μας λέει παιδιά του. Το μόνο πράγμα που βάζουμε σε αυτή την ιστορία είναι τη μετάνοιά μας και τη δίψα μας για να ακούσουμε αυτή τη φωνή. Ακούγοντας αυτή τη φωνή, τότε ο άνθρωπος αποκτά εμπιστοσύνη. Αποκτά εμπιστοσύνη σε εκείνον που του λαλεί και το αποδεικνύει ότι όχι απλά υπάρχει, αλλά ότι είναι και μέσα του και άρα έχει φροντίσει για τη ζωή του. Αμήν. Αυτό το πράγμα όμως για να γίνει, χρειάζεται να δοθεί χώρος και τόπος στο Πνεύμα το Άγιο για να δράσει. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι ο νους του ανθρώπου εξαιτίας των εξωτερικών ερεθισμάτων ή των μεριμνών διασκορπίζεται προς τα έξω και φτάνει στο σημείο τελικά να μην πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να του μιλήσει, όχι μόνο μέσα στην εκκλησία, όχι μόνο μέσα από τον άβονο, όχι μόνο μέσα από τα χαρίσματα, αλλά και από μέσα του. Και αυτή είναι η μεγάλη ήττα, να μην πιστεύεις κάτι που ο Θεός θέλει να σου κάνει, δηλαδή τι, να σου μιλήσει και να σε πληρώσει, να σε γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε ο άνθρωπος ξεραίνεται. Ο άνθρωπος μπορεί να ξεραίνεται, αλλά καθώς ξεραίνεται ο ίδιος, δεν ξεραίνεται ο νους του. Και τότε ο νους, ο οποίος δεν ξεραίνεται, μέσα σε ένα ξεραμένο άνθρωπο τι κάνει? Σαπροκαρποφορεί. Σκέφτεται δηλαδή ανθρώπινα. Έχουμε μια εσωτερική ξεραΐλα, αλλά ο νους παραμένει ενεργός. Όταν ο νους παραμένει ενεργός με έναν άνθρωπο ξεραμένο πνευματικά, τότε η καρπή που θα παράγει θα είναι καρπή ανθρώπινη. Δηλαδή αμφισβήτηση, ολιγοπιστία, απιστία, σαρκικές επιλογές. Ο Θεός μας έχει δώσει νου. Όχι όμως για να βαδίζουμε σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, αλλά για να μας μιλάει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, αγιοπνευματικοποιώντας το νου και την καρδιά, ακόμα και το σώμα. Γεμίζει ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή πάει να συναντήσει τον Κύριο, να τον κουκουλώσει με τη χάρη. Αυτό σημαίνει γεμίζω με το Πνεύμα. Πάω στον Κύριο και του λέω, Κύριε, κουκούλωσέ με τη χάρη. Πλημμύρισε με σένα, ώστε όλα μέσα μου να αγιοπνευματικοποιηθούν. Οι σκέψεις, τα θέλω. Δεν σου λέει ο Θεός να μην θέλεις θέλω, να μην έχεις θέλω. Άμα σου λέει ο Θεός να μην έχεις θέλω, τότε θα σε καταργούσε σαν ύπαρξη. Θα σου λέγε μετατρέψου σε φυτό. Όμως την εικόνα του, ο Κύριος δεν τη μετατρέπει ούτε σε φυτό, ούτε σε ρομπότ. Τι λέει? Θέλεις να σε πλημμυρίζω με το Πνεύμα το Άγιον, ώστε όλα μέσα σου να αγιάζονται, τα θέλω σου να μην ξεριζώνονται, αλλά να αγιάζονται, να γίνονται θέλω μου, να συναντούν εμένα. Και η σκέψη σου να μην είναι σκέψεις ανθρώπινες, να είναι οι σκέψεις που το Πνεύμα το Άγιο δίνει, να σου αγιάσει ακόμη και τους λογισμούς. Αυτό είναι δουλειά μόνο του Πνεύματος του Αγίου. Και για να δράσει το Πνεύμα το Άγιο, θα πρέπει να το αφήσεις.
και εσύ και εγώ. Όταν το Πνεύμα το Άγιο δρά και γεμίζει τον άνθρωπο, δηλαδή ο άνθρωπος παραδίδει το σκεύος του και το στόμα του και την καρδιά του στην εν Αγίω Πνεύματι προσευχή και μένει εκεί, τότε σιγά σιγά, καθώς η ώρα περνάει, αρχίζει το εσωτερικό κλίμα να αλλάζει και εκείνες οι σκέψεις που είχε πριν γονατίσει τώρα δεν τις έχει. Έχουν αποκρουστεί και έχουν απομακρυνθεί. Και τι έχει μείνει εκείνη την ώρα? Η γλύκα της αγάπης του. Τώρα πες μου, όταν έρθει στην εκκλησία με τη γλύκα της αγάπης του ή όταν γονατίσεις πριν το κήρυγμα με την γλύκα της αγάπης του, τι κήρυγμα θα ακούσεις? Τι προφητεία θα ακούσεις μετά? Πώς θα δεις τον αδελφό και την αδελφή? Είναι αλλιώς. Τελείως διαφορετικά. Άλλο πράγμα να βλέπεις κάποιον νηστικός και άλλο πράγμα να βλέπεις κάποιον χορτάτο. Άλλο πράγμα να βλέπεις κάποιον διψασμένος και άλλο πράγμα να βλέπεις κάποιον ξεδιψασμένο. Το ίδιο πρόσωπο βλέπεις. Την ίδια κατάσταση αντιμετωπίζεις. Δεν είσαι εσύ ο ίδιος. Έχεις άλλο περιεχόμενο. Δεν μπορεί να περιμένεις εσύ ο άλλος να αλλάξει για να νιώσεις καλά. Ούτε είναι δυνατόν εγώ να περιμένω από σένα να αλλάξεις για να νιώσω ωραία. Ή εσύ να περιμένεις από μένα να αλλάξω για να νιώσεις καλά. Αν είναι έτσι, αν είναι να περιμένει ο ένας τον άλλον, ζήτω που καήκαμε. Θα σπάσουν τα νεύρα μας, θα απογοητευτούμε. Όταν όμως γεμίζω με το Πνεύμα, δηλαδή όταν γεύω με την αγάπη του, γεμίζω με το Πνεύμα σημαίνει απλά γεύω με την αγάπη μου, την αγάπη του, εμπειρεύομαι τη φροντίδα του, ότι αυτή την ώρα είναι μέσα μου και τον ακούω να μιλάει το Πνεύμα το Άγιον. Ασχολείται μαζί μου, που το πρωί λυπήθηκα, έσφαλα, έπεσα και τώρα ο Παράκλητος από μέσα κάνει τη δουλειά του. Δεν σηκώθηκε να φύγει ο Παράκλητος. Το συνειδητοποιείς αυτό, το βλέπεις, τον αφήνεις δια ξένων γλωσσών να προσπαθεί να σε πείσει, προσευχόμενος τον Πατέρα. Για ποιον προσεύχεται? Για ποιον προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιον μέσα από το στόμα σου? Κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Κατά χάριν δηλαδή μας θεωρεί Αγίους. Και δεν είμαστε Άγιοι από μόνοι μας, μας θεωρεί κατά χάριν Αγίους, διότι το Άγιο Πνεύμα από το στόμα μας αναπέμπει προσευχάς προς τον Πατέρα. Τι να πούμε τώρα. Εάν τώρα αυτό το πράγμα το αφήνεις να σε πείσει, τότε βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Τα πράγματα είναι ως έχουν. Εσύ τα βλέπεις αλλιώς. Και μπορείς και προχωράς. Και εκεί ξαφνικά σου δίνει και τις λύσεις. Γι' αυτό λέει, εαυτούς εξετάζεται εάν είστε στην πίστη. Αυτό το εδάφιο, δηλαδή δεν διαβάσαμε καν όλο. Έχει περάσει τώρα 40 λεπτά και μιλάμε για το 1 τρίτο ενός εδαφίου. Εάν είστε εις την πίστη. Εάν είστε εις την πίστη, να το θυμόμαστε, σημαίνει ένα πράγμα βασικά. Εάν το Πνεύμα το Άγιον μιλάει μέσα σας και εσείς ακουμπάτε με εμπιστοσύνη σε αυτό που σας λέει. Και μετά λέει, εαυτούς εξετάζετε αν είστε εις την πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Εαυτούς δοκιμάζετε. Δηλαδή, πώς ακριβώς είσαι, μου λέει. Τον δοκίμασε τον εαυτό σου σήμερα? Δηλαδή, ζεις σαν να είσαι μέρος του κόσμου ή σαν να είσαι μέσα στον κόσμο αλλά ουχή εκ του κόσμου? Αυτό εννοεί εαυτούς δοκιμάζεται. Μήπως αγαπάς πράγματα, μου λέει ο Θεός, το οποίο ο Θεός απεχθάνεται και με τα οποία δεν σχετίζεται? Εάν ναι, ούτε και αυτό είναι η καταστροφή του κόσμου. Φτάνει να το εννοήσεις και να πεις, όπου τι κάνω εδώ? Άλλωστε ο Θεός δεν είναι ένας Θεός εγωιστής. Όταν βλέπει κάποιον να απομακρύνεται από αυτόν και να ασχολείται με χίλια δυο άλλα πράγματα πλην εκείνου, δεν έχει εγωισμό όπως εμείς για να το πάρει πατριωτικά. Θλίβεται που ο πονηρός κατάφερε να πλανήσει ένα γιο του και μία κόρη του και τον έχει πάει εις χώρα μακράν. Και είναι εκπληκτικό ότι ενώ ο Κύριος έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας,
Εμείς λειτουργούμε σαν να είμαστε εκτός εαυτού. Δηλαδή, ενώ το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας, ο Κύριος είναι μέσα μας. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι ο Κύριος μένει εν εμήν. Διότι εκ του Πνεύματος αυτού εδοκείς ημάς. Όταν εμείς λοιπόν σκεφτόμαστε και έχουμε το νου μας προς τα έξω, τότε όντες εκτός εαυτού, χάνουμε την επαφή με το Πνεύμα που είναι μέσα μας. Εμείς είμαστε εκτός εαυτού. Ο Κύριος είναι εντός ημών. Εμείς όμως είμαστε εκτός εαυτού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χάνεται η επικοινωνία, χάνεται η επαφή. Δεν είναι μακριά ο Κύριος. Μην πεις, λέει, στην προς Ρωμαίους επιστολή, αν θυμάμαι καλά, ποιος να ανέβει στον ουρανό, πώς να ανέβει από τον ουρανό κανείς στον ουρανό κανείς για να κατεβάσει τον Ιησού. Δεν είναι μακράν, είναι μέσα σου. Εφόσον σε έχεις σφραγίσει με το Πνεύμα το Άγιο, είναι μέσα σου. Απλά, άσε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει τη δουλειά του. Τι θα κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Καθώς θα προσεύχεται και θα σου οικοδομεί την πίστη δια ξένων γλωσσών, είτε τώρα σαν πληροφορία, είτε σαν φωνή, είτε σαν αίσθηση, θα σηκώσει κάποιο εδάφιο από το πουθενά, θα σου πει σελίδα 648. Είναι ωραίο πράγμα να ζητάς από τον Κύριο σε σχέση με αυτό που περνάς να σου μιλάει μέσα στις γλώσσες δίνοντάς σου σελίδα. Δεν ξέρω αν το έχεις γευτεί, αλλά πάντως είναι κάτι που ο Κύριος θέλει να το γευτείς και στο συνιστώ ανεπιφύλακτα για την μεγάλη ευλογία. Ξαφνικά προσεύχεσαι, έχεις πρόβλημα. Συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχεις ένα πόνο, μία οδύνη, μία θλίψη, μία απογοήτευση. Και έχεις πελαγώσει. Ποιος μπορεί να σε βοηθήσει? Ποιος μπορεί να συγκρατήσει την εσωτερική κατρακύλα? Οι λογισμοί σε παίρνουν στο βόρβορο και σε πετάνε στα τάρταρα. Ένα τηλέφωνο του Α, του Β, δύσκολα. Όσο καλή πρόθεση και αν υπάρχει. Εάν το Πνεύμα, λέει, εάν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το Πνεύμα το Άγιον θα σηκώσει σημαία. Δηλαδή τι θα κάνει? Θα σου δώσει λόγο. Σελίδα 648 θα σου πει. Και ξαφνικά πας εκεί, ανοίγεις τη σελίδα και μένεις έκπληκτος. Λες, δεν είναι δυνατόν. Δεν την ήξερα εγώ, δεν ήξερα εγώ σε αυτή τη σελίδα ότι έχει αυτό το εδάφιο. Ξέρετε πόσες φορές, αδέλφοι, ο Κύριος μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Και να είμαι και ακριβέστερος, και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο Κύριος έχει πολλούς τρόπους να μιλάει. Πάρα πολλούς τρόπους να μιλάει. Αλλά όλοι οι τρόποι με τους οποίους μιλάει είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Απλά, εκείνο το οποίο θέλει από μας ο Κύριος δεν είναι ούτε την τελειότητά μας, τίποτα από όλα αυτά, τη διάθεσή μας, την εξήτηση, τίποτα άλλο. Δεν νιώθεις καλά, είσαι απογοητευμένος και κουρασμένος, άσε το Πνεύμα το Άγιον. Άσε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν ο Κύριος λέει ότι λινάριον καπνίζουν, δεν θέλω σβήσει, αυτή είναι η προσευχή του νου που δεν πολυπιστεύει αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, ναι μεν πιστεύει, αλλά να και λίγο που αμφιβάλλει. Αυτό είναι το λινάριον καπνίζουν, δεν θα σβήσω. Είναι μία προσευχή γεμάτη αμφιβολίες, οι οποίες όμως, επειδή γίνεται στο όνομα του Χριστού και έχει και ελπίδα μέσα της, παρά τις αμφιβολίες, έχει και ελπίδα, ανεβαίνει ανεμικά επάνω στον ουρανό και ο Θεός αυτή την προσευχή δεν την απορρίπτει. Η προσευχή του Πνεύματος του Αγίου από το στόμα σου, όταν είσαι πτώμα ή χάλια, δεν είναι λινάριον καπνίζων. Δηλαδή, αν την προσευχή σου τη δια του νοός, όπως ανεβαίνει πάνω, μελαγχολική καθώς είναι, με όση ελπίδα της απομένει, ο Θεός την ακούγει, τη λαμβάνει υπόψη, πόσο μάλλον την προσευχή του Πνεύματος του Αγίου, η οποία ανεξαρτήτως του πώς είσαι είναι φωτιά. Γιατί η ιδιότητα του Αγίου Πνεύματος δεν εξαρτάται από την ψυχολογική σου κατάσταση. Δηλαδή, αδερφέ, εγώ τώρα που μιλάω γλώσσες και είμαι χάλια και αμφισβητώ τα πάντα, ακούγεται αυτή η προσευχή? Ναι, διότι αυτή η προσευχή δεν είναι από σένα. Είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Σε κάτι τέτοιες καταστάσεις
Έρχεται ξαφνικά ο Θεός και σου λέει 648. Πας εκεί, διαβάζεις, καταραίεις, από συγκίνηση όμως, από ευγνωμοσύνη. Και ξαφνικά βλέπεις τον εαυτόν σου να επανικοδομείται. Επιστρέφει πάλι η χαμένη όρεξη για ζωή. Σου δημιουργείται πάλι ο πόθος να εργαστείς και η προσδοκία των υποσχέσεων του Θεού. Ποιος το κάνει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη? Το Πνεύμα το Άγιο. Αν σκεφτούμε, αγαπητά μου αδέλφια, το εξής, ότι η μεταμόρφωση αυτού του σώματος, του δικού μου και του δικού σου, θα γίνει από το Πνεύμα το Άγιο εν ρηπή οφθαλμού. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν εν ρηπή οφθαλμού να μην μιλήσει ο Θεός και να σε αναστήσει εκ της τέφρας σου? Η αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει οικουμενικά σε παγκόσμιο επίπεδο θα μεταμορφώσει χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια ανθρωπίνων σωμάτων εν ρηπή οφθαλμού. Δηλαδή με ένα παίξιμο του ματοτσίνουρου θα γίνουν όλα. Πόσο σημαντικό είναι να μένουμε στα γόνατα, μπορεί να έχει περάσει μία ώρα και να μην έχει γίνει τίποτα, και ξαφνικά εκεί που σε έχει πιάσει η απελπισία, η μελαγχολία, δίνει ένα μήνυμα ο Κύριος και παίρνει τα πάνω σου. Πόσοι άνθρωποι δεν λάβαν Πνεύμα Άγιο λίγο πριν σηκωθούν να φύγουν, αφού είχαν κάτσει μία-δύο ώρες στην προσευχή? Πόσοι, πόσα παραδείγματα έχουμε να διηγηθούμε? Αδέρφια μου, τη δουλειά θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο φορέας του Λόγου. Εκείνος λέει θα σας υπενθυμίσει και θα σας διδάξει ότι εγώ ελάλησα προς εσάς. Θα έρθει λοιπόν εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου και θα σου δώσει ένα ρήμα. Δηλαδή Λόγο Θεού. Και αυτό είναι που θα σε ανορθώσει. Γι' αυτό λέει, εαυτούς εξετάζετε, εαυτούς δοκιμάζετε. Δύο κακά, το λέει με παράπονο ο Κύριος, δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειψε την πηγή των ζώντων υδάτων και πήγε να ξεδιψάσει πού? Στα λακάκια, τα οποία δεν δύναται να κρατήσω συνείδωρ. Ποια είναι αυτά τα λακάκια? Είναι αυτές οι ιδιωτικές δραπετεύσεις, οι ενασχολήσεις των άλλων πραγμάτων, αυτά που η Βαβυλώνα προσφέρει και σου προσφέρει εκείνη την ώρα μια πρόσκαιρη ανακούφιση. Ξέρεις γιατί στην προσφέρει την πρόσκαιρη ανακούφιση? Για να σε κάνει να αισθανθείς καλά, για να μην πας εκεί που αυτός, ο Κύριος, σου είχε ετοιμάσει το πλήρες ξεδίψασμα. Εκείνο το μέγα ζητούμενο και το μεγάλο μυστικό. Σου δίνει το υποκατάστατο, μου δίνει το υποκατάστατο, ώστε να μας έχει αποκοιμισμένους σε μια τέτοια κατάσταση αδρανίας, για να μας απομακρύνει από αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Γιατί πού να συγκριθεί αυτό που η Βαβυλώνα προσφέρει διοράσεως και ακοής με αυτό που ο Θεός θέλει να σου ψιθυρίσει στο αυτί, ή πρέπει να σου πει μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο που θέλει να σου πει μέσα σου. Πού να συγκριθεί αυτό το πράγμα? Πού να συγκριθεί να πας μέσα στην εκκλησία με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και να ακούσεις προφητεία? Σε μένα έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, που κανείς να μην ξέρει τίποτα για το τι έχω μέσα μου, ούτε καν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και να μου μιλάει με συγκεκριμένες λέξεις. Λίγα λεπτά αφότου εγώ τις πρόφερα ως προσευχή, ως αίτημα. Με τι να συγκριθεί κάτι τέτοιο? Πού να συγκριθεί να είσαι σε μια κατάσταση απογοήτευσης, απελπισίας, και ξαφνικά να περπατάς προσευχόμενος και το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις γλώσσες να σου πει κάνε δεξιά, και τελικά να πηγαίνεις δεξιά και έκπτως να διαπιστώνεις ότι εκεί είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την υπόθεση την οποία κανένας άλλος δεν μπορούσε να αναλάβει? Αυτά τα πράγματα μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να τα κάνει. Γι' αυτό, αδέρφια, είναι καιρός περισσότερο από ποτέ, θα μπορούσα να πω, γιατί το τέλος πλησιάζει, να εμπειρευθούμε
διψώντας αυτά που ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει να μας δώσει από Πνεύμα του Αγίου. Έχει ευλογίες ο Κύριος μεγάλες να σου δώσει. Έχει να σου κάνει ένα πότισμα. Έχει να σου δώσει τέτοια παρηγοριά. Και αυτό θα το κάνει δια Πνεύματος Αγίου. Ψάχνει να σε βρει. Και εσένα και εμένα. Εάν εμείς τον ψάξουμε, να ξέρουμε ότι μας ψάχνει και εκείνος. Δύο άτομα που ψάχνουν να βρεθούν, θα βρεθούν. Αυτό να το θυμόμαστε. Μην απογοητεύεσαι λοιπόν καθόλου. Ναι, οι σκέψεις σου σε εμποδίζουν. Η σωματική κούραση επίσης. Τα προβλήματα που βλέπεις να έρχονται σε απογοητεύουν. Να θυμάσαι όμως ότι ο Θεός είναι ζωντανός και η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα σου και πάνω σου. Άσε τη σφραγίδα να εργαστεί και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο Χριστός. Και τώρα σήμερα που θα έχουμε προσευχή και μετά ολονυκτία, γι' αυτό θα μείνουμε στην ολονυκτία. Για ένα λόγο. Κύριε, η σφραγίδα να επαναλειτουργήσει, το Πνεύμα το Άγιο να πάρει τα ηνία της ύπαρξής μου και σε παρακαλώ πλημμύρισέ με το δικό σου το θέλημα, ώστε κάθε φόβος, αμφιβολία και ανασφάλεια να φύγει από μέσα μου. Άσε το Πνεύμα το Άγιο προσεύχου δια των ξένων γλωσσών, αφού προηγουμένως του πίστη περνάς και μετανοήσεις για οτιδήποτε τυχόν τον έχει λυπήσει, και άσε το Πνεύμα το Άγιο να θυμιάσει, να λειτουργήσει και να δεις ότι μπορεί και την Τετάρτη φυλακή της νυχτός κατά τις 4-4.30 το πρωί να έρθει και με αυτό που θα σου πει να φύγεις από εδώ έχοντας βγάλει φτερά. Αλληλούια. Γι' αυτό λέει η Γραφή, οι προσμένοντες τον Κύριο θα φτεροφυΐσουν, θα ανεβούν με πτέρυγες όσοι αετοί. Αλληλούια. Τι είναι οι προσευχές? Η προσμονή του λαού του, η προσκαρτέρηση ενός λαού που διψάει να συναντήσει τον αόρατο αλλά σταυρωμένο και ζωντανό Κύριό του. Τι είναι οι ολονύκτιες προσευχές? Τι άλλο είναι παρά η προσμονή, η με προσκαρτέρηση προσμονή του λαού του που ζητά την πληρότητα του είναι του. Ζητά να έρθει σε επαφή με τον αγαπημένο. Αυτό είναι όλο. Όλα τα άλλα εκείνος ήδη τα έχει ετοιμάσει. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Αμήν.